Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για να δούμε ένα ρεπορτάζ που αφορά σε μία από τις πολλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Χανίων. Αυτή τη φορά γίνεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Κουντούρας αλλά και από ιδιώτες και από επαγγελματίες που σαν στόχο έχουν την αλληλεγγύη, σαν στόχο έχουν την κοινωνική προσφορά. Το κοινωνικό τους πρόσωπο εξακολουθούν να δείχνουν αγροτικοί συνεταιρισμοί, επαγγελματίες και ιδιώτες από τα Χανιά, στηρίζοντας το έργο των κοινωνικών παντοπολίων που λειτουργούν οι Δήμοι. Το πρωί, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Βερικάκης μετέφερε στο κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου Χανίων 1,5 τόνο ντομάτες, προσφορά των παραγωγών της Κουντούρας και άλλων επαγγελματιών που εμπορεύονται οπωροκυπευτικά. Κάνουμε μία προσπάθεια όλοι μαζί, βλέπετε την καθημερινότητα, τι συμβαίνει και τι γίνεται στον κόσμο. Όπως μπορούμε και εμείς με ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, με ανθρώπους που έχουν ακόμα το φιλότιμο να δίνουν σε ανήμπορους ανθρώπους, όπως το κατάστημα 16 της Λαχανοαγόρας των αδερφών Βασκαλάκη, όπως ο συνεταιρισμός της Κουντούρας, και δίνουμε σε ανήμπορους ανθρώπους και σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, αυτοί το ξέρουν, τον Δήμο Χανίων. Φέραμε γύρω στον 1,5 τόνο ντομάτες να το δώσουν στα μέλη τους. Τις επόμενες ημέρες ανάλογες προσφορές θα γίνουν και για τα κοινωνικά παντοπολία των Δήμων Πλατανιά και Αποκορώνου. Για να πάρουν παράδειγμα και άλλοι άνθρωποι ό,τι μπορούν να κάνουν, γιατί κακά τα ψέματα η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και αν εδώ, ειδικά στα Χανιά, προσπαθήσουμε να γίνει ο ένας δίπλα στον άλλον, πιστεύω ότι θα περάσουμε πιο λίγη ταλαιπωρία από ό,τι θα περνάει όλη η άλλη Ελλάδα. Τα κοινωνικά παντοπολία στηρίζουν σήμερα εκατοντάδες οικογένειες και μεμονωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα, εξασφαλίζοντάς τους ήδη πρώτης ανάγκης. Σε κάτι διαφορετικό τώρα που έχει να κάνει με τις δράσεις που αναπτύσσει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων. Αυτή τη φορά διοργανώνει, με συγχωρείτε, τρεις διαδρομές την Κυριακή που μας έρχεται στην περιοχή του Αποκόρωνα. Κοντά μας βρίσκεται ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου, ο κύριος Άρης Τζεβελέκος, για να μας πει για αυτές τις διαδρομές, ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας μεσημέρι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Σημείο αναφοράς θα είναι ο ποταμός Κυλιάρης και οι συμμετέχοντες φαντάζομαι θα έχουν και την ευκαιρία να δουν τις ομορφιές της περιοχής. Δεν έχει χαρακτήρα αγωνιστικό η συμμετοχή, σωστά. Σωστά. Δίνουμε το δικαίωμα να επιλέξει όποιος θέλει να έρθει. Όποια διαδρομή θέλει. Υπάρχει η διαδρομή μεγάλη 13,5 χιλιόμετρα που είναι για τους πιο καλούς, ας το πούμε, αθλητές, η οποία ξεκινάει από τις Καλύβες. Πρέπει να είναι όλες οι διαδρομές, πρέπει να πούμε, ότι τερματίζουν στο Στήλο. Σκεφτήκαμε λοιπόν για να διευκολύνουμε τους αθλητές μας να έρθουν όλοι με τα αυτοκίνητά τους στο Στήλο, να αφήσουν εκεί τα πράγματά τους και θα έχουμε λεωφορεία που θα τους παίρνουν ανάλογα ποια διαδρομή επιλέγουν. Στην αφετηρία, για παράδειγμα για τις Καλύβες, εκεί ξεκινάει η διαδρομή για τα 13,5 χιλιόμετρα. Στο Νιόχωριό ξεκινάει η διαδρομή για τα 6 και στους Αρμένους είναι η μικρή διαδρομή των 3 χιλιόμετρων που είναι και περιπατητική. Και μπορούν να πάρουν μέρος και οικογένειες και παιδιά. Μάλιστα. Οι διαδρομές αυτές θα ξεκινήσουν πρωινή ώρα? Είναι απογευματινή ώρα, δηλαδή πρέπει να είναι 4,5 ώρα στο Στήλο όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, και από εκεί θα τους πάρει το λεωφορείο στις αφετηρίες που πρέπει να είναι στις αφετηρίες 6 παρά, 6,5 ξεκινάνε οι αγώνες. Ας πούμε. Οι ενδιαφερόμενοι πού θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή? Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο βιβλιοπωλείο Ρόμβος που είναι στην Γκριάρη. Θα μπορούν βέβαια και στις αφετηρίες. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή και στις αφετηρίες αν έρθουν 6 παρά θα προλάβουμε να δηλωθούν και να ξεκινήσουν. Υπάρχει κάποιο κόστος για τη συμμετοχή? Δεν υπάρχει κανένα κόστος, έτσι κι αλλιώς είναι λαϊκοί δρόμοι. Γι' αυτό το λόγο είμαστε υπέρ να μην έχουν ποτέ συμμετοχή. Για να στηρίξουμε όμως το κοινωνικό παντοπολείο, έχουμε πει όποιος θέλει να δώσει προαιρετικά 5 ευρώ ή να φέρει ξηρά τροφή, μακαρόνια, ρύζι, ό,τι θέλει ο καθένας. Πολύ σημαντικό αυτό, σχετίζεται και με το θέμα που παρακολουθήσαμε προηγουμένως. Όσοι πάρουν μέρος λοιπόν σε αυτές τις διαδρομές και όσοι φυσικά μπορούν και το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τη δράση του κοινωνικού παντοπολίου που λειτουργεί στο Δήμο Αποκορώνου. Μάλιστα. Και επίσης να πούμε πολύ σημαντικό ότι όλοι θα κερδίσουν μέσα από τη διαδρομή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Είναι μέσα από φυσική βλάστηση, ακολουθώντας τη ροή του ποταμού. Και στο τέλος όλοι θα κερδίσουν διπλώματα αναμνηστικά και μετάλλια.
Οι πρώτοι βέβαια στις κατηγορίες θα κερδίσουν και τα κύπελα. Πάντως βλέπουμε, κύριε Τζεβελέκο, ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα οργανώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα διάφορα δρόμενα, αγώνες, κυρίως μέσα στην πόλη των Χανίων. Τώρα βλέπουμε ότι επεκτείνεται τις διοργανώσεις σας και στην ενδοχώρα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και άλλες περιοχές και την φύση. Αυτή είναι και η δουλειά μας. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι συνεχώς αλλάζουμε και δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι. Και η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες να κάνουμε αγώνες για να τρέχει ο κόσμος. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να λάβει μέρος. Να κλείσουμε με τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα. Ναι, έχουμε το Λιβαδούριο δρόμο σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες, τον Ιούλιο είναι. Έχουμε μετά και άλλους αγώνες στα Λαφωνήσια. Τον Οκτώβριο θα κάνουμε κάποιους άλλους αγώνες πάλι, νυχτερινούς. Έχουμε πολύ γεμάτο πρόγραμμα, μόνο υποχρεώσεις. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν. Να σας ευχηθώ στις δράσεις σας και καλό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία και για τους αγώνες της Κυριακής. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.